Ο Χρήστος Κυριάκου είναι 30 χρόνων και μας έρχεται από την πανέμορφη Λεμεσό. Ασχολείται με το θέατρο και κάνει και stand-up comedy. Γεια σου Χρήστο μου. Χαίρετε. Όλα καλά. Μια χαρά. Σε θέλω έτσι εδώ κοντά μου. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Καλή επιτυχία και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Γεια σας. Ήρθαμε γιατί έχω ένα πρόβλημα με γυναίκα μου. Ας το καταλάβετε. Ο τρόπος σκέψης της είναι ασύλληπτος. Σκοάνω επί δουλειά. Μπαίνω σπίτι. Τα μούτρα της. Μες στα χέλια της. Ρωτώ τη. Αγάπη μου, τι έχεις. Δεν έχω τίποτε. Κάνω τι με το καλό. Αγάπη μου, τι έχεις μωρά μου. Δεν έχω τίποτε. Τίποτε, τίποτε. Κι έτσι να πουλάω και εγώ δόξα σε ο Θεός που δεν έχει τίποτε σήμερα. Αρταγώνει την μουρμούρα. Όχι για τη μάνα μου. Όχι για τα κοπελούθια. Όχι γιατί η γειτονίσσα άλλη. Λάς και όλοι κάνουν τη στην αυλή χτίζω. Κι έτσι που παίρνει αυτή την καμνή και λέμε όπως την πατήκα. Φάκω και το χέρι μου πάνω στο τραπέζι και όχι σκαλάρα. Τι θέλεις άλλο από μένα. Δεν θέλω τίποτε, τίποτε, τίποτε λαλί μου. Αλλά τα προβλήματα είναι μετά το γάμο. Διότι πριν το γάμο έρχεται η γυναίκα σου, ουλωνάζει και λαλί σου με τη ροπόντη ξέρεις τη σεξι της. Αγάπη, ξέρεις τι φορώ από μέσα. Είναι να μου φορείς αγάπη μου. Δεν φέρω τίποτε, τίποτε, τίποτε. Μετά το γάμο πάεις εσύ με τη ρομπό αν γιορτάς την. Αγάπη, ξέρεις τι φορώ από μέσα. Τι λαλί σου. Δεν φέρω τίποτε, ρα. Αφού έχεις σκέφτομαι ένα άλλο σπιντήριο, πώς θα φορώ. Αλλά, εντάξει, εμείς είμαστε τα ηλίθια όντα και εμείς οι ασθενείς. Βαφτίζουμε το. Διούμε το και όνομα. Ο άλλος φωνάζει τον Τίγρη, ο άλλος φωνάζει τον Τζακ Νόρις, ο άλλος φωνάζει τον Πετρί. Εσύ βαφτίζεσαι το. Βαφτίζεσαι, δεν μου το ονομάζεσαι. Κόκο. Εσύ φίλε μου. Τζακ Νόρις. Τζακ Νόρις. Εγώ δεν τον εβαφτίσα όμως. Περιμένω τον να μεγαλώσει λίγο. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι από πολύ γρήγορα πέρασες, δηλαδή τους είδα που γελάσαν και οι τρεις, αλλά ήσουν τόσο ωραίος που δεν ήθελα να σε σταματήσω. Ακούμε για τον Χρήστο τι έχετε να μας πείτε. Χάρη. Okay. Εγώ θα ήθελα να συστήσω στο Χρήστο μερικές φορές κάποια ίσως ανέκδοτα τα οποία κυκλοφορούν. Είναι πολύ εύκολο και πολλά ωραίο να λέγονται εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά είναι και παγίδα γιατί στην περίπτωση που το ξέρει κάποιο. Κατάλαβε. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ωραίο. Έγκυται στον τρόπο που να το πει. Οπότε. Ανέκδοτο τότε που είπε. Δεν ξέρω, μπορεί. Όχι, είναι ανέκδοτο. Έτυχε σου. Ήταν η γυναίκα του πριν το κάνει. Ούτε μου τύχε. Όχι, ακόμα. Ακόμα. Βάφτισε το. Εβάφτισα. Αφού είπε πριν το κάνει. Εντάξει, δεν τον εβάφτισα πριν τώρα. Μαρία. Κοίτα, ο προηγούμενος διαγωνιζόμενος δεν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα το λόγο. Χρησιμοποίησε έναν είδος αυτοσχεδιασμού. Έκαμε ό,τι έτσι μάτω στην αρχή και μετά, ξέρω εγώ, εστόλισε μας. Εντάξει, μετά μας είπε. Λοιπόν, θα σου πρότεινα και λέω για τους επόμενους διαγωνιζόμενους ή τους που περάσατε για την επόμενη φορά, ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις το άλλο να γελάσει μιλώντας. Μπορεί να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό μόνο με το βλέμμα, μια παντομήμα. Σημαίνει ότι είναι λάθος, αλλά πολλές φορές εμπαγίδα το να μιλάς συνέχεια ή... Πιστεύω πιο δύσκολο με το να μιλάς, να κάνεις το άλλο να γελάσεις. Δανάη. Εγώ να συμφωνήσω πάρα πολλά με τον Μαρινό και επαυξάνω ότι προτιμώ παρά τον λόγο να βλέπω τις διάφορες εκφράσεις, το reaction που λέμε. Κάμε με να γελάσω. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, ναι. Περνά στην επόμενη φάση. Ετοίμασε κάτι άλλο που θα είσαι έτοιμο. Σίγουρα, σίγουρα. Και ό,τι θέλει και εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Τελικά δεν ήταν καθόλου δύσκολο να κάνω την Τανέα να γελάσει.